Θέλω να πάμε σε έναν άνθρωπο που είναι πολιτικός επιστήμονας και ξέρει την τέχνη της πολιτικής επικοινωνίας από την καλή και από την ανάποδη και δεν χαρίζεται στα λόγια του, σε όλους. Τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε όλους και σε όλες, καλημέρα στην Κρήτη. Κοιτάξτε, θέλω, είναι πολλά, αλλά θέλω να ξεκινήσω με τούτο εδώ, διότι πάμε σε ευρωεκλογές. Και πάμε σε ευρωεκλογές σε δύο μήνες, ενώ στη γειτονιά μας και λίγο παραπέρα είμαστε στα όρια παγκόσμιου πολέμου. Αντί να ανησυχούμε για τέτοια, έχουμε πέσει σε ένα lifestyle πάλι, και δεν ξέρω κυρίως τα μεγάλα κόμματα, κανένα, μεταγραφές, και αρχίζουν και οι απίστευτες ατάκες κάποιων εκ των υποψηφίων για να γίνουν γνωστότεροι. Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Απάντηση για τα Τέμπη, κύριε Κουσούλη. Πολύ σουρεαλισμός πέφτει. Είναι όπως το λέτε, η Ελλάδα, η χώρα, επαναλαμβάνει διαρκώς τον κακό εαυτό της, επειδή βρίσκεται σε μια παρατεταμένη πολιτική κρίση και δεν μπορεί να δει με αλήθεια και δικαιοσύνη τον ίδιο τον εαυτό της. Συνεπώς τι κάνει? Πρώτον μεταθέτει. Η μετάθεση, ξέρετε, είναι μια διαδικασία αυτοπροστασίας των ανθρώπων και των κοινοτήτων. Αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του παρόντος και ασχολούνται με ζητήματα δευτερεύουσα σημασίας. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Και στις ευρωεκλογές αυτό θα δούμε, δηλαδή μια απουσία συζήτησης για τα ουσιαστικά ζητήματα, είτε πρόκειται για τα εσωτερικά είτε πρόκειται για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο λαός μέσα στην κοινωνική και πολιτική του καθυστέρηση θα παρακολουθήσει αυτή την παράσταση και θα παραμείνουμε στην ίδια συνθήκη. Η χώρα βρίσκεται σε αποσυναρμολόγηση και αν δεν το αντιληφθεί αυτό, δεν έρχονται καλές μέρες. Έχετε ξαναπεί ότι είμαστε σε μία τροχιά βαθύτατης παρακμής και διαρκώς στην κατιούσα. Αλλά έχετε πει ταυτόχρονα... Μου επιτρέπετε μία διακοπή. Παρακαλώ. Έχω βγάλει ένα βιβλιαράκι με το οποίο μου επιτρέπετε την αναφορά. Δεν θα μου παρεξηγήσουν οι φίλες και οι φίλοι. Το ελάχιστο λεξικό, στο οποίο προσπαθώ να εξηγήσω τις βασικές έννοιες που επιτρέπουν την κατανόηση της εποχής. Μία από τις έννοιες αυτές είναι η παρακμή. Η παρακμή λοιπόν τι είναι και πώς ορίζεται? Είναι η αδυναμία διάκρισης του ασήμαντου από το σημαντικό. Και η παράλυση που προκύπτει σε μια κοινωνία από αυτή την αδυναμία. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια βαθιά παρακμή. Εσείς καλά το λέτε, κύριε Κουσούλη, η μη διάκριση του ασήμαντου από το σημαντικό, αλλά επειδή έχετε πει και το άλλο, ότι υπό κανονικές συνθήκες στο αντιπροσωπευτικό σύστημα, δεν θα το πω εγώ ποιοτικά βαθιά στη δημοκρατία, στο αντιπροσωπευτικό σύστημα. Σωστά το λέτε. Έχετε πει ότι τα κόμματα κανονικά θα έπρεπε να έχουν και έναν παιδευτικό ρόλο. Τα κόμματα, με συγχωρείτε, τουλάχιστον αυτά που διεκδικούν να είναι στην εξουσία, αντί για παιδευτικό ρόλο και πρώτα στο εσωτερικό τους, έχουν όρους lifestyle και πασαρέλας. Ναι, όπως μου το θυμίζετε τώρα, τα κόμματα και γενικά η πολιτική έχει ένα παιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο. Η πολιτική είναι μια οδηγητική λειτουργία. Αλλά για να είναι οδηγητική λειτουργία σημαίνει ότι είναι μια ζωντανή πολιτική και όχι ιτημένη πολιτική, όχι πεθαμένη πολιτική. Στη χώρα βιώνουμε την ήττα της πολιτικής. Και η εκδήλωση της ήττας της πολιτικής, κύριε Σαχίνη, είναι κυρίως μία. Είναι η εγκαθίδρυση και η εγκατάσταση της βίας στο κοινωνικό σώμα. Γιατί κυρίως πέρα από όλα η πολιτική είναι ο θεσμικός έλεγχος της βίας. Όλες οι κοινωνίες απειλούνται από τη βία, δεν πρόκειται ποτέ η βία να ελεγχθεί, αλλά να εξουδετερωθεί, εννοώ, δηλαδή να εξαλειφθεί η βία. Οφείλουμε όμως να την ελέγχουμε. Ποια είναι η λειτουργία που οφείλει να κάνει αυτό τον έλεγχο? Είναι η πολιτική με την εφαρμογή των νόμων, των κανόνων, της τιμωρίας και της κύρωσης. Σε αυτό το μέτωπο έχουμε πλήρως ιτηθεί. Από εκεί και πέρα ακολουθούν όλα τα άλλα. Η συντήρηση της πολιτικής τάξης, η αυτοσυντήρηση της πολιτικής τάξης, η οποία δεν ενδιαφέρεται για τις λύσεις, παρά μόνο για τη συντήρηση του εαυτού της. Σε αυτό προσέρχεται ο μεγάλος αριθμός των Ελλήνων και συντηρεί αυτή την κατάσταση με την επιλογή στην κάλπη και βρισκόμαστε σε έναν καθοδικό φαύλο κύκλο. Ξέρετε, επειδή γνωρίζω την άποψή σας και μάλιστα το κάνετε και με μαχητό τρόπο προς όλους, παρά την εικόνα αυτή, δεν είστε από αυτούς που συνιστούν εγκατάλειψη της κάλπης. Λέτε κάτι διαφορετικό. Να στοιχηθεί ο καθένας. Η εγκατάλειψη της κάλπης είναι η ήττα των ήδη ιτημένων και νικητών της πολιτικής τάξης. Η κάλπη για τον μέσο άνθρωπο, τον καθημερινό, για όλους εμάς, δεν έχουμε άλλο όπλο από την κάλπη.
Η κάλπη είναι στο βάθος μια επαναστατική διαδικασία. Εκεί μπορούν όλα να ανατραπούν. Και αυτό που πιθανότατα θα συμβεί και την 9η Ιουνίου είναι, επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα, ενώ δεν υπάρχει εναλλακτική αντιπολιτευτική πρόταση στη χώρα που να κερδίζει σε πιστικότητα και εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει δηλαδή, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω έναν όρο, πολιτικός οργανωτής της φθοράς και της δυσαρέσκειας. Μόνο η κάλπη μπορεί να γίνει πολιτικός οργανωτής της φθοράς και της δυσαρέσκειας. Και συνεπώς μέσα από το αποτέλεσμα που θα προκύψει, το ίδιο το αποτέλεσμα, το ποσοστό που θα προκύψει, να γίνει συντελεστής αλλαγής. Αυτό περιγράφω μια δυνατότητα. Δεν γνωρίζω αν θα συμβεί, θα το δούμε την 9η Ιουνίου. Θέλω να σας ρωτήσω από αυτό, αλλά πρώτα προηγείται ο ακροατής, ο φίλος ο Στράτος, λέει: ρωτήστε τον κύριο Κουσούλη, παρακαλώ. Ο λαός ψηφίζει διαφορετικά. Αλλά πάντα στα ίδια καταλήγουμε, ό,τι και αν εκλέξουμε, εννοεί από άποψη διαχείρισης. Γιατί φταίει λοιπόν ο λαός και όχι το κομματικό σύστημα? Εγώ δεν είπα ακριβώς ότι φταίει ο λαός. Θέλω να πω ότι συμπράττει ο λαός σε αυτό, γιατί η πρώτη απάντηση στο φίλο μας, τον ευχαριστώ για την παρέμβασή του και την ερώτησή του, είναι ότι αυτό που παρατηρούμε έχει διαχρονικότητα. Δηλαδή δεν έχει γίνει μία φορά, γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες. Μετά το 1974, ενώ γνωρίζουμε τα πρόσωπα, γνωρίζουμε τα κόμματα, τις λειτουργίες τους, τις μη λειτουργίες τους ουσιαστικά, όλα αυτά τα έχουμε αποδεχθεί στη μακρά πορεία. Με αυτή την έννοια λέω ότι αυτό που έχει διαμορφωθεί στη χώρα, σε αυτό που έχει διαμορφωθεί στη χώρα, έχει συμπράξει ο λαός και δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Πείτε μου τώρα, κύριε Κουσούλη, και επιστρέφω σε αυτό που λέγατε. Λέτε ότι στο βάθος το πιο απτό όπλο που έχει στα χέρια του πολίτης είναι η στιγμή της κάλπης. Και το παραβάν. Θα σας αντιτείνει κάποιος? Και τι θα σήμαινε για το πολιτικό σύστημα? Δεν θα σήμαινε κάτι αν στις κάλπες της 9ης Ιουνίου προσέρχονταν με τα βία στο 5% του εκλογικού σώματος και το 95% απήχε? Δεν θα ήταν μια πλήρη απονομιμοποίηση του συγκεκριμένου κομματικού πολιτικού συστήματος, ανεξάρτητα ότι και με το 5% θα εξέλεγε ευρωβουλευτές αυτό? Θα μπορούσαν να σταθούν με το 95% να απέχει? Ναι, είναι σωστή η παρατήρηση αυτή και η απάντηση είναι ναι, θα μπορούσαν να σταθούν, όσο και αν ακούγεται αυτό κοινικό. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί το επιχείρημα τη Δευτέρα το πρωί ότι η κάλπη αυτή δεν εξέλεγε κυβέρνηση, ήταν μια κάλπη για την Ευρωβουλή, θα εκλέξει το 5% τους 21 αντιπροσώπους της χώρας στην Ευρωβουλή και η νομιμότητα της κυβέρνησης και του κυβερνητικού σχήματος θα αντληθεί από την προηγούμενη αναμέτρηση του Μαΐου και του Ιουνίου πριν από 12 μήνες. Οπωσδήποτε θα είναι συγκλονιστικό το γεγονός αν συμμετάσχουν μόνο 5% των συμπολιτών μας, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά για να πάμε σε μια επόμενη φάση, θέλω να πω ότι χρειάζεται ένας πολιτικός οργανωτής. Δηλαδή δεν μπορούν τα πράγματα αυθόρμητα να προκύψουν. Για να γίνει αυτό χρειάζεται συνειδητοποίηση των ανθρώπων, συμμετοχή των ανθρώπων, κόμματα δημοκρατικά τα οποία μπορούν να αντιληφθούν την εποχή και να την εκφράσουν. Κύριε Κουσούλη, λέει εδώ πέρα η φίλη Βασούλα. Οπότε κύριε Κουσούλη, κατά τη γνώμη σας, ποια θα ήταν μια έξυπνη, σοφή να την πω, στάση του ψηφοφόρου με αυτές τις δοσμένες πραγματικότητες στην κάλπη σε 9 Ιουνίου? Δεν μου επιτρέπετε να πω τώρα τι, όχι, τι θα ψηφίσει. Ναι. Εννοείται αυτό. Αυτό το οποίο θα μπορούσε, ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη φίλη μας και δεν θα αποφύγω να μην βγει από την κάλπη κάποιος πάρα πολύ ενισχυμένος. Για να πάμε σε μια νέα φάση θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί η προηγούμενη φάση. Η χώρα βρίσκεται σε βαθιά κρίση και για να μπορεί να βγει, να μπορέσει να βγει από την κρίση, χρειάζεται μια ακόμη μεγαλύτερη κρίση. Δεν υπάρχει έξοδος χωρίς κρίση, για να είμαστε αληθινοί και να μην φοβόμαστε. Άρα λοιπόν, αν στις κάλπες του Ιουνίου προέκυπτε μια πολιτική κρίση, δηλαδή μια μη απόλυτη επιβεβαίωση του σημερινού κυβερνητικού σχήματος, μια νέα ισορροπία δηλαδή, να το διατυπώσω με άλλο τρόπο, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει την απαρχή μιας κίνησης που να έχει μέσα της ένα ενδιαφέρον. Θυμάμαι ότι στις εκλογές της 2ης του Ιουνίου είχατε πει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα, εδώ το είχαμε συζητήσει, είναι μια μεγάλη επικύρωση ή αναμφισβήτητα μια μεγάλη νίκη του κυβερνώντος κόμματος, τιμή του και καμάρι του. Όμως κατά τη γνώμη σας τότε, τα πολιτικά αντίβαρα εξαϊλωμένα θα δημιουργούσαν και θεσμικά τέτοιες ατροφίες
που στο τέλος θα λειτουργούσαν ως μπούμερανγκ και για την ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία. Σήμερα. Ναι, νομίζω ότι είμαστε στην ίδια λογική. Είχα πει, επιτρέψτε να πω, η αριθμητική νίκη, εκείνη η νίκη δεν ήταν πολιτική, ήταν αριθμητική. Εννοώ δηλαδή ότι προέκυψε μέσα σε μια αναμέτρηση στην οποία στην πραγματικότητα απουσίαζε ο πολιτικός ανταγωνισμός, ιδιαίτερα τον Ιούνιο στη δεύτερη αναμέτρηση που έγινε με, με σύστημα ενισχυμένης αναλογικής. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε 158 βουλευτές, επειδή και μάλιστα με ευκολία, γιατί πλέον δεν υπήρχε πολιτικός αντίπαλος, δηλαδή δεν είχαμε πολιτικό ανταγωνισμό. Αυτή η αριθμητική κυριαρχία τη βλέπουμε και στην πράξη, τους μήνες τώρα της διακυβέρνησης, δεν έχει πολιτική αντιστοιχία. Γι' αυτό και το κυβερνητικό αυτό σχήμα, το οποίο σε ορισμένα μέτωπα είναι καλό διαχειριστικό σχήμα, σε οτιδήποτε έχει σχέση με μεγάλες αλλαγές, μεταρρυθμίσεις κλπ, φοβάται να κάνει το παραμικρό βήμα. Αισθάνεστε ότι έχουμε οριακές καταστάσεις σε σχέση με το πώς κινείται η ίδια κοινωνία? Θέλω να πω δηλαδή, ένα χρόνο μετά τα Τέμπη έχουν γίνει εμβληματική υπόθεση, όχι αυτό καθ' αυτό μόνο για το γεγονός ή για τα παρελκόμενα της συγκάλυψης, διότι καταστροφές και προβληματικές διαχειρίσεις στη χώρα έχουμε διαχρονικά. Θεωρείτε ότι όμως η κοινωνία, ρωτώ, λέει κάπου ως εδώ παιδιά? Ναι, είναι όπως το λέτε, να σας πω τι συμβαίνει. Έχω επιχειρήσει με πολλά κειμενά μου να ερμηνεύσω το τι γίνεται στα Τέμπη. Αυτό που συμβαίνει με τα Τέμπη είναι συγκλονιστικό, θα έλεγα, και πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τον παρατηρητή και για τον πολιτικό αναλυτή και για τον καθημερινό άνθρωπο. Ανακεφαλαιώνει τη συλλογική εμπειρία. Τώρα, αν ακούγεται αυτό λίγο θεωρητικό, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Συμβαίνουν γεγονότα στη διαδρομή τα οποία μας επηρεάζουν ατομικά και συλλογικά, αλλά τα οποία δεν τα τοποθετούμε στο βαθμό που πρέπει, στην αξία που πρέπει, στη σημασία που έχουν. Και ενώ έχουμε διαδοχικά τέτοια γεγονότα, κάποια στιγμή έρχεται ένα γεγονός που τα ανακεφαλαιώνει όλα, τα ξαναφέρνει όλα στη μνήμη. Άρα την εμπειρία τη δυναμώνει στη διαδρομή. Αυτό κατά τη γνώμη μου συνέβη με τα Τέμπη και συμβαίνει με τα Τέμπη, γι' αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη. Και πάνω σε αυτό ήρθε να συμβεί και το γεγονός ότι η δολοφονία της κοπέλας του Αγίου Αναργύρους. Μάλιστα. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο ανακεφαλαιώνει την εμπειρία των ανθρώπων. Δηλαδή ο καθημερινός άνθρωπος λέει, μα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Από τη στιγμή που θα αρχίσει να θέτει το ερώτημα, μα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, είναι πιθανό να αναζητήσει τις απαντήσεις και να μπει σε ένα πολιτικό δρόμο για να βοηθήσει σε αυτές τις απαντήσεις. Κοιτάξτε, από την άλλη, αισθάνεστε ότι τα κόμματα, και ξέρω ότι πάντα μιλάτε με ένα ψυχρό τρόπο και καλά κάνετε ως επιστήμονας, πιστεύετε ότι τα κόμματα έχουν αντίληψη γνήσια? Στο βάθος πάσχω, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε, εγώ γιατί τώρα το... που συμμετέχω στα πράγματα, κύριε, άρα από τη χώρα μου και τους ανθρώπους. Ακούστε λίγο. Συμπάσχω με την κατάσταση που ζούμε, αλλά οφείλουμε να την περιγράφουμε με ουδέτερο τρόπο. Σωστά. Ακούστε με λίγο, γιατί επιμένω στα κόμματα. Κοιτάξτε να δείτε. Πάμε σε ευρωεκλογές. Υποτίθεται λοιπόν ότι κρίνονται και ζητήματα της πολιτικής διαχείρισης εσωτερικής και τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης. Τι παρατηρούμε? Ο ένας έχει υποψήφια, τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θα να μπούμε. Ο άλλος βάζει υποψήφιο, ο οποίος είναι ενεργή ευρωβουλευτής άλλου κόμματος που έχει καταψηφίσει την παρακολούθηση, το ψήφισμα της παρακολούθησης, για το οποίο είναι εμβληματικό ειδικά η παρακολούθηση για τον αρχηγό του κόμματος, το Πασόκ. Ο τρίτος φέρνει τον μπασκεμπολίστα, τον παπά. Ο τέταρτος δεν ξέρω ποιον άλλον lifestyle. Αισθάνεστε ότι αντιλαμβάνονται τα μηνύματα και τις υπόγειες διεργασίες με τέτοιες επιλογές? Τι λένε στην κοινωνία τελικά? Λένε στην κοινωνία αυτό που έλεγαν μέχρι τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό είπα στην αρχική εισαγωγή μας, η χώρα επαναλαμβάνει τον εαυτό της. Στο βαθμό που αυτές οι επιλογές μέχρι τώρα είχαν επιβραβευθεί από το λαό, επιμένουν σε αυτές τις επιλογές. Υπό κάποια έννοια, κύριε Σαχίνη, έχουν δίκιο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εναντίωση σε αυτό, δεν υπάρχει αποδοκιμασία, αυτή είναι η μέθοδος η οποία και αποδίδει. Και μέχρι τώρα έχει αποδώσει. Αφού λοιπόν αποδίδει η μέθοδος, γιατί μια προστατευμένη πολιτική τάξη να αλλάξει μέθοδο και τρόπο διαχείρισης και
πολιτική ζωή, θα έλεγα. Άρα, λέτε... Άρα λοιπόν αυτό που μπορεί να προκύψει και να οδηγήσει τα πράγματα σε μια άλλη κατάσταση μπορεί να είναι μια μικρή ή μεγάλη κρίση. Άρα λέτε ότι αν δεν σοκαρωστεί το ίδιο το πολιτικό σύστημα, λέει ο φίλος μου ο Κώστας, καθηγητής παθολογανατομίας, ο Κώστας ο Γιαννακάκης, στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο της Πιασέντζα, λέει καλημέρα κύριε Κουσούλη. Καλημέρα στην Ιταλία. Καλημέρα στην Ιταλία το 18 το κίνημα των πέντε αστέρων του Μπέπε Γκρίλο φάνηκε να ανατρέπει όλο το πολιτικό σύστημα. Αντίθετα, μέσα σε δύο χρόνια τα περισσότερα στελέχη του απορροφήθηκαν από το υπάρχον σύστημα, χαρακτηριζόμενα από τεομικισμό και κινησμό. Μήπως τελικά το πρόβλημα είναι κοινωνικό, με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά να επικρατούν στους καιρούς μας συνολικά? Ναι, μα είπα και εισαγωγικά, λέω στο φίλο μας, δεν θα το ξέρει, ότι πάρα πολλά χρόνια και επιστημονικά υποστηρίζω ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια καθυστερημένη πολιτικά και κοινωνικά κοινωνία. Τι σημαίνει καθυστερημένη? Ότι ως προς τις εξελίξεις και ως προς τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί βρίσκεται σε μια υστέρηση. Δηλαδή αντιλαμβάνεται τον κόσμο με κριτήρια προηγούμενων δεκαετιών και συνεπώς έχει χάσει τη δυνατότητα και την αντοχή να παρακολουθήσει τις συνθήκες της εποχής, να σηκώσει το βάρος των αλλαγών, να συμπράξει στις αλλαγές και να πάει σε μια επόμενη φάση. Αυτή είναι η κοινωνική και πολιτική καθυστέρηση. Με την έννοια λοιπόν αυτή, η χώρα βρίσκεται στην πραγματικότητα σε μια έρημο, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Η πολιτική τάξη έχει στην πραγματικότητα και αυτή συμβιβαστεί με αυτό που επιλέγει ο λαός και κανένα από τα δύο μέρη δεν αποφασίζει μια κίνηση εξόδου έξω από την έρημο. Άρα... Εκεί βρισκόμαστε, αυτή είναι η εικόνα της σημερινής μας ζωής. Άρα σε αυτή την κατάσταση παρακμής, με αυτό θέλω να κλείσουμε, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και ως κοινωνία και ως πολιτικό προσωπικό? Είμαστε σε ένα αδιέξοδο το οποίο είναι σκοτεινό, πλήρες το λέτε, επιτρέψτε μου να πω, ένα σκοτεινό αδιέξοδο, το οποίο αν δεν διαραγεί με κάποιο τρόπο, αν δηλαδή δεν υπάρξει μια σχισμή να μπει φως, θα παραμείνουμε δέσμοι και αιχμάλωτοι της σημερινής συνθήκης, όπου από τη μία πλευρά μια πολιτική τάξη διαχειρίζεται τα πράγματα αδιαφορώντας για τα μελλοντικά προβλήματα, παράδειγμα για το αν η χώρα, να σας πω ένα παράδειγμα, αποκτήσει κάποια στιγμή καλό δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο, ξέρετε, είναι συστατικό στοιχείο μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας. Το κλειδί. Γιατί μπορεί στην διαδρομή να περιορίσει την ταξική ανισότητα και τις πολλαπλές ανισότητες που συναντάμε στη διαδρομή. Είναι στοιχείο κινητικότητας. Από τη στιγμή που το δημόσιο σχολείο έχει εγκαταληφθεί και η ίδια η κοινωνία το έχει αποδεχθεί αυτό και έχει συμβιβαστεί με αυτό, αμέσως έχουμε έναν παράγοντα που στηρίζει τη στασιμότητα και την αδράνεια. Πρέπει να βγούμε από το σπήλαιο. Το γνωρίζετε το μύθο του σπηλαίου του Πλάτωνα, κύριε Σακένη? Έχουμε ένα λεπτό. Βεβαίως, άμα θέλετε να το επαναλάβετε για τους περισσότερους, να το κάνετε. Ναι. Λοιπόν, ο Πλάτωνας έχει ένα καταπληκτικό μύθο, μια αλληγορία δηλαδή. Το έχω γράψει και στο Βήμα, αν κανείς θα ήθελε να το βρει. Υπάρχουν σε ένα σπήλαιο εχμάλωτοι άνθρωποι, εχμαλωτισμένοι με αλυσίδες, πίσω από τους οποίους περνάει μία φωτιά και τα αντικείμενα που περνάνε δείχνουν τη σκιά τους, προβάλλεται η σκιά στον τοίχο. Και οι εχμάλωτοι πιστεύουν φυσικά ότι η πραγματική ζωή είναι η σκιά που βλέπουν μπροστά τους. Αν τώρα, λέει ο Πλάτων, κάποιος εξεύνει, σπάσει τα δεσμά και βγει από το σπήλαιο και δει ότι έξω υπάρχει φως και αυτά που βλέπουν κάτω δεν είναι παρά σκιές και κατέβει και τους πει ότι αυτά είναι σκιές, η διαταραχή, η κρίση που θα προκύψει δεν κινδυνεύει ακόμη και να σκοτώσουν αυτό που θα φέρει το καλό νέο? Πρέπει λοιπόν να βγούμε έξω στο φως, να κατεβούμε ξανά στη σπηλιά, να σπάσουμε τις αλυσίδες και να βγούμε στον ήλιο και να ζήσουμε πιο ελεύθερα. Πριν σας αποχαιρετήσω, απαντήστε και στο Δημόιδε. Εδώ το ξέρετε, δεν αφήνουμε τους ακροατές με όσους μπορούμε με στεναχώρια. Κάνετε πάρα πολύ καλά. Ερώτηση λέει στον κύριο Κουσούλη. Όταν υπάρχει μια νομοθεσία της ποσόστοσης και της πληρωμένης προβολής, είναι ο διάλογος ελεύθερος με ίσους όρους στην αντιπαράθεση και θα ήταν τα ίδια εκλογικά αποτελέσματα? Για να μην πω τι τραβάνε τα μικρά, τα περιφερειακά που δίνουν αγώνα, αλλά εδώ βλέπετε οι ντίδες δεν πατάνε, δεν θέλουν ερωτήσεις, είναι προσβολή να λέμε ότι αυτό είναι έστω και αντιπροσωπευτικό σύστημα, είναι, λέει, επί της ουσίας? Όχι, δεν είναι. Απαντώ κατευθείαν. Όχι, δεν είναι ισότιμη η επικοινωνία και ο διάλογος. Γι' αυτό ήθελα να πω στο φίλο μας, δεν συγκράτησα το όνομά του, συγγνώμη. Δήμος. Ο Δήμος, ότι έχω πάρα πολλά χρόνια τώρα γράψει πολλά κείμενα εναντίον της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων. Η κρατική χρηματοδότηση είναι μια αντιδημοκρατική πράξη γιατί διαταράσσει την ισότητα στο λόγο.
Λευτέρης Κουσούλης, δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο σήμερα. Η περισσότερη απάντησε όποτε πρόλαβε τα περισσότερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Ειλικρινά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Κουσούλη.